Λοιπόν, εδώ έχουμε μαζεμένες τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε κατά ομοφωνία όλη η ομάδα χθες το βράδυ. Έτσι, θυμίζω εν συντομία, είναι ένα περιστατικό καθαρό από ιστορικό, χωρίς προβλήματα υγείας, παρά μόνο είναι ένας καπνιστής, στον οποίο βρέθηκε ένα θυλωματάκι, ένας μικρός όγκος μεγίστης διαμέτρου 1,5 εκατοστού, στην οροδόχο κύστη. Λοιπόν, και είχαμε τις τέσσερις ερωτήσεις και κυρίως περισσότερο, αν θέλετε, ίσως το δίλημα από όλα αυτά, είναι το αν κανείς θα έκανε καταρχήν απεικονιστικό έλεγχο του ανώτερου ουροποιητικού είτε με πυελογραφία είτε με αξονική τομογραφία. Λοιπόν, η απάντηση που δόθηκε εδώ ήταν ότι δεν θα έκανε. Όλοι πήγαν κατευθείαν στην κυσταιοσκόπηση και στη συνέχεια στην διουρηθρική εκτομή. Ήταν κάποιος που είπε ότι θα έκανε απεικονιστικό έλεγχο? Παρακαλώ, θέλετε να το αιτιολογήσετε λιγάκι? Για να αποκλείσουμε κάποιο ουροθυλιακό καρκίνο από το νότερο ουροποιητικό όσο μπορούμε τουλάχιστον. Σωστά, αυτή είναι η λογική. Έχει όμως ο ασθενής αυτός πιθανότητες υψηλές να έχει κάτι στο νότερο ουροποιητικό? Όχι, έχει χαμηλές πιθανότητες. Πολύ χαμηλές πιθανότητες. Παρ' όλα αυτά θα προτιμούσα να είχα μια αξονική. Αξονική τομογραφία. Τι πιθανότητες λοιπόν θα δίνατε σε αυτόν τον ασθενή να έχει κάτι στο ανώτερο ουροποιητικό? Παρακαλώ. Είναι περίπου 2 με 3%, δεν είναι παραπάνω. Ακριβώς, ακριβώς. Απλά στις υποτροπές, αν θυμάμαι καλά, επειδή οι υποτροπές ήταν στο τρίγωνο, ναι. Ίσως εκεί να ανεβαίνει λίγο η πιθανότητα. Πολύ σωστό. Μην πάμε σε υποτροπή, είναι καινούριο περιστατικό. Διονύση. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση όσον αφορά την αξονική τομογραφία. Δεν θα τη σκεφτόμουν ποτέ σαν πρώτη απεικόνηση σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν θα σκεφτόμουν να έκανα, που δεν θα έκανα στην πρώτη εκδήλωση, την οποιαδήποτε άλλη απεικόνηση, θα έκανα πυελογραφία, αλλά έχω την εντύπωση ότι στο ουροποιητικό σύστημα γενικότερα και ειδικότερα όσον αφορά τα καρκινώματα της αποχετευτικής μοίρας, είτε ανώτερης είτε κατώτερης, εγώ θα ήθελα αξονική πυελογραφία με τρισδιάστατη απεικόνηση και ανασύσταση εικόνας. Βέβαια, γνωρίζω ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει παντού, αλλά με πίεση προς τα ακτινολογικά εργαστήρια νομίζω πως μπορούμε να το πετύχουμε. Γιατί η κλασική αξονική στο ουροποιητικό σύστημα δεν μας δίνει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, Διονύση, και νομίζω ότι η αξονική πυελογραφία είναι μια πράξη την οποία λίγο πολύ την κάνουν όλο και περισσότεροι. Δεν θέλει ιδιαίτερες. Ένα νοσοκομείο που έχει έναν καινούριο, σχετικά καινούριο αξονικό τομογράφο μπορεί να κάνει αξονική πυελογραφία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και οι εικόνες είναι πάρα πολύ καλές. Το software είναι να έχουμε και να το προσέχουμε. Και αν θέλει κανείς λίγο παραπάνω σε αυτό το πράγμα, ότι εκείνο το οποίο έδωσε στοιχεία καλύτερης ευαισθησίας και ειδικότητας η εξέταση αυτή, ήταν όταν οι ακτινολόγοι πήραν τις κλινικές πληροφορίες από εμάς για το τι ψάχνουν. Γιατί ουσιαστικά, εάν πάρουν τις λήψεις τους στην αποχετευτική φάση, τότε η διαγνωστική αξία είναι μικρότερη. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να είναι στην παρενχηματική φάση, γιατί τότε αναδεικνύονται και τα ελλείμματα και η διαφορετική σύσταση των ιστών στην αποχετευτική μοίρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω ότι συμφωνούμε ότι η πιθανότητα να βρούμε κάτι στο ανώτερο ουροποιητικό στον ασθενή αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλή, είπατε γύρω στο 2%. Και είπατε και ένα άλλο ποσοστό, να το τονίσουμε αυτό. Πότε έτσι κάποιος θα ήταν θα τη ζητούσε με πιο μεγαλύτερη ευχέρεια? Θεωρητικά, όταν στην υποτροπή που είχε μια υποτροπή στο τρίγωνο, εκεί το ποσοστό ίσως να ανεβαίνει γύρω στο 7%. Αλλά όταν λοιπόν εκεί, είναι στο τρίγωνο, το ποσοστό είναι, θυμάστε πολύ καλά τα guidelines, βλέπω. Ωραία, λοιπόν. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα έκανε καθόλου κυστοσκόπηση? Θα πήγαινε κατευθείαν στη διουρηθρική? Αρκετοί. Να το αιτιολογήσει κάποιος? Στέλιο, μια και βλέπω εσένα μπροστά μου. Με την υπερηχογραφική εικόνα που βλέπω εκεί, η πιθανότητα αυτό να είναι κάτι άλλο είναι πάρα πολύ μικρή, ως αδύνατο. Ωραία. Αυτό ακριβώς λέμε και τα guidelines, γιατί ακολουθούμε πάντα την λογική των guidelines. Είναι μια πράξη η οποία λέει ότι μπορεί να την παραλείψεις, γιατί ούτως ή άλλως
θα την κάνεις κατά τη φάση της διουρηθρικής εκτόμησης. Φυσικά εδώ δεν είναι λάθος που στοιχείο να κάνει κανείς κυστοσκόπηση από πριν. Λοιπόν, η επιλογή λοιπόν εδώ ήταν η κυστοσκόπηση. Πατάμε λιγάκι την κυστοσκόπηση και προχωράμε. Λοιπόν, είδαμε το θύλωμα, δεν θα τα επαναλάβουμε. Λιγάκι να ανεβούμε το λαβύρινθο προς τα πάνω. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση τώρα έχουμε ένα τεκμηριωμένο θύλωμα, το οποίο το κάναμε και κυστοσκόπηση. Έχουμε και πλήρη εικόνα, είναι κοντά στο στόμιο. Δεν θα ξαναρθούμε λιγάκι στον απεικονιστικό έλεγχο, το έχουμε συζητήσει αυτό. Κάποιος θα έκανε, είχαμε κυταρολογική αρνητική, κάναμε και κυστοσκόπηση. Θα ζητούσε κάποιος καρκινικούς δείκτες από τον σωρό αυτό όλων των καρκινικών δεικτών που έχουν δημοσιευθεί? Κανείς. Λοιπόν, ας αφήσουμε λιγάκι το ερωτηματικό, να προχωρήσουμε. Κάναμε τη διουρηθρική εκτομή. Αυτό το δείχνουμε απλώς για να δείτε ότι βάλαμε στο παράθυρο, όταν θα τρέξετε το λαβύρινθο, αν μπορείτε να τον τρέξετε από το σπίτι σας μέσω του δικτύου, μέσα από τα αναδυόμενα παράθυρα βάλαμε ορισμένες συνοπτικά, ουσιαστικά τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, οι οποίες μας λένε απλά ότι η κυστοσκόπηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία άλλη εξέταση, άρα λοιπόν οι καρκινικοί δείκτες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυστοσκόπηση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε λίγο πιο ουσιαστικά ζητήματα. Βάζουμε λοιπόν τη διουρηθρική εκτομή, το 2, που ήταν η απάντηση που έδωσε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, βγάλαμε λοιπόν τον όγκο, να ανεβούμε λιγάκι προς τα πάνω και η ερώτησή μας εδώ ήταν σε ένα κομμάτι εν μπλοκ, δηλαδή μία λουπιά που λέμε πραγματικά, ή σε ξεχωριστά κομμάτια, δηλαδή να πάρουμε ξεχωριστό τμήμα από τη βάση του όγκου ή από τα χείλη του όγκου. Δεν αναφερόμαστε εδώ σε τυχαίες βιοψίες. Ποιος τα έκανε ξεχωριστά κομμάτια? Η απάντηση ήταν ξεχωριστά κομμάτια που έδωσε σε η πλειοψηφία. Βαλάντη. Ξεχωριστά, γιατί είναι το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο να ακούγεσαι. Σε ξεχωριστά κομμάτια είναι 1,5 εκατοστό ήταν ο όγκος, αν θυμάμαι καλά. Μεγίστη διαμέτρο 1,5 εκατοστό. Για να πάρουμε και από τα χείλη της εκτομής και από τη βάση του όγκου βιοψίες. Ωραία. Έχει κάποιος διαφορετική άποψη? Αυτό είναι που συνιστάται. Ξέρω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν το κάνουμε για λόγους ταχύτητας, για λόγους πρακτικούς ίσως. Συνιστάται πάρα πολύ όμως να γίνεται σε ξεχωριστά τμήματα, κυρίως όταν ο όγκος είναι μεγάλος. Αν ο όγκος είναι πολύ μικρός, φυσικά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα αυτό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ας ανεβούμε λιγάκι τον λαβύρινθο προς τα πάνω και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα των τυχαίων βιοψιών. Εδώ η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση ήταν ότι δεν θα κάναμε τυχαίες βιοψίες, απλώς θα κάναμε μία άμεση επιτεχειρητική δόση χημειοθεραπευτικού. Λοιπόν, ας σταθούμε λιγάκι τώρα στις τυχαίες βιοψίες. Ποιος θα έπαιρνε τυχαίες βιοψίες? Η απάντηση ήταν ότι δεν θα παίρναμε. Ποιοι ψήφισαν ότι θα παίρναμε? Και για ποιο λόγο θα ήθελε κανείς να το τεκμηριώσει? Κανείς? Σε ποια περίπτωση θα παίρναμε βιοψία ή θα συνιστούσαμε να πάρουμε βιοψία, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά? Οδυσσέα. Το αποτέλεσμα της κυστοσκόπησης. Δηλαδή? Δεν μας προειδιάζει το αν έχουμε κάποιες ύποπτες περιοχές ή το οτιδήποτε που... Αν είχαμε λοιπόν ύποπτες περιοχές. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άλλο. Παρακαλώ. Αν είχαμε μια θετική κυταρολογική. Θετική κυταρολογική. Σωστό. Άλλο. Εάν δεν είχαμε αυτό το έβριμα, θα συμφωνήσω, και αν η βάση ήταν συμπαγή και ο όγκος φαίνονταν συμπαγής με ευρεία βάση και όχι εξωφυτικό σαν να είναι θυλωματώδης. Πολύ ωραία. Άλλο. Εάν είχαμε τον υποψία ότι θα μπορεί να υπήρχε μαζί και ένα καρκίνωμα in situ. Προφανώς από εκεί. Αν υπάρχει line, θα το ξέρει δηλαδή. Εδώ πάνε. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή είναι ο πίνακα των guidelines. Εντυπωσιακό. Προστατική ουρήθρα. Αν τα παίρνω. Βιοψία από την προστατική ουρήθρα θα έπαιρνε κανείς εδώ? Όχι. Όχι. Ποιος, σε ποια περίπτωση θα έπαιρνε, αν ο όγκος ήταν τι ή πού? Βαλάντι. Στο τρίγωνο. Άλλο. Θετική κυταρολογική. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Λοιπόν, εάν ο όγκος ήταν στο τρίγωνο, εάν είχαμε θετική κυταρολογική. Ωραία. Άλλο. Παρακαλώ. Αν υποψιαζόμασταν ένα συμπαγή όγκο και θέλαμε να δούμε τι εκτροπή θα κάναμε μετά σε δεύτερο χρόνο. Καλά λέω ότι τα guidelines τα ξέρουμε όλοι απ' έξω και εγκατοτά.
Λοιπόν, πραγματικά. Και φυσικά το προφανές, αν υπάρχει ορατή βλάβη στην προστατική ουρήθρα, το οποίο νομίζω ότι δεν χρειάζεται σχόλιο.